Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Μαρία, βρίσκεστε στο κανάλι της μικρής βιβλιοφάγου, εγώ είμαι αυτή. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο Jane Eyre της Charlotte Brontë από τις εκδόσεις Πατάκη. Βρισκόμαστε στο τρίτο επεισόδιο της Λέσχης Ανάγνωσής μας, σε αυτό το μπούκλε που πρόσφατα δημιουργήθηκε, έχει μερικούς μήνες. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε ήδη από την περσινή χρονιά, ωστόσο λόγω δικών μου υποχρεώσεων δεν κατάφερα να το διαβάσω έγκαιρα. Συνεπώς, σήμερα θα σχολιάσουμε αυτό εδώ το πολύ πολύ όμορφο και ενδιαφέρον βιβλίο. Έχει ήδη προηγηθεί ένα Instagram Live βιβλιοσυνάντηση στο προφίλ μου, θα σας αφήσω κάτω το link για να πάτε να το δείτε όσοι θέλετε να δείτε και την άποψη άλλων αναγνωστών πάνω στο συγκεκριμένο βιβλίο. Και σήμερα είμαι εδώ για να μιλήσουμε για την υπόθεση του βιβλίου, την ανάλυση της ιστορίας και τα μηνύματα που περνάει. Κάπου εδώ θέλω να προειδοποιήσω όλους εσάς που πιθανόν να μην έχετε διαβάσει τη Jane Eyre. Θα ακολουθήσουν κάποια spoilers ήδη από την αρχή του βίντεο, οπότε αν δεν έχετε διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, καλό θα ήταν πρώτα να το διαβάσετε και στη συνέχεια να επιστρέψετε σε αυτό το βίντεο για να μάθετε και τη δική μου άποψη, να δείτε την ανάλυση της όλης της ιστορίας από τη δική μου ματιά και όσοι το έχετε διαβάσει, ελπίζω να το απολαύσετε. Η ιστορία ξεκινάει με τη 10χρονη ορφανή Jane Eyre να μας αφηγείται τα κακοποιητικά παιδικά χρόνια που έζησε πλάι στην οικογένεια Rind. Η οικογένεια Rind αποτελείται από τη θεία της Jane Eyre και τα τρία παιδιά της. Αυτά τα παιδιά όμως μαζί με τη μητέρα τους καθημερινά υποτιμούν και κατηγορούν τη Jane Eyre για κάθε τι που συμβαίνει στο σπίτι, χωρίς φυσικά η ίδια η Jane Eyre να ευθύνεται για κάποιο από τα συμβάντα που συμβαίνουν στο σπίτι. Εκείνο το βράδυ η Jane Eyre βλέπει μια χτίδα φωτός στο δωμάτιο και νομίζει ότι βλέπει το φάντασμα του θείου της. Η Jane λιποθυμά και τότε καλεί ένα φαρμακοποιό η θεία της στο σπίτι προκειμένου να την εξετάσει και να συμβουλεύσει τη θεία της πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής προκειμένου να θεραπεύσουν την ατίθαση νεαρά και έτσι να τι κάνουν να είναι πιο συνετή, να υπακούει σε κανόνες και εντολές και με άλλα λόγια να ακολουθήσει τα ιδανικά και τις αξίες των παιδιών της οικογένειας Rind, να γίνει μία από αυτούς. Ο φαρμακοποιός συμβουλεύει την θεία της Jane Eyre να κλείσουν την νεαρή κοπέλα σε ένα οικοτροφείο, σε ένα σχολείο θηλαίων, προκειμένου να τη τιθασέψουν, προκειμένου να μάθει να υπακούει σε κανόνες, γιατί όπως έχει ήδη υποστηρίξει η θεία της, πρόκειται για μία κοπέλα η οποία δεν έχει μάθει να υπακούει σε κανόνες, δεν έχει αξίες, δεν έχει ιδανικά, είναι μία κοπέλα η οποία μόνο κακομαθημένη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σύμφωνα με τα λεγόμενα της θείας της. Σε εκείνο το σχολείο λοιπόν η Jane Eyre ήδη από την πρώτη μέρα κατηγορείται από τον διευθυντή και κληρικό του σχολείου ότι είναι μια ψεύτρα, είναι μια κοπέλα η οποία κανείς δεν θα έπρεπε να της δίνει αξία και όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε ρίχνουν το ηθικό της νεαρής κοπέλας, ωστόσο μια χτίδα φωτός υπάρχει στην όλη υπόθεση καθώς μια πολύ καλή της φίλη, η Χέλεν, είναι αυτή που θα της σταθεί, θα την υποστηρίξει, θα την αγκαλιάσει. Τα πράγματα όμως στη συνέχεια δεν θα εξελιχθούν και πάρα πολύ ευχάριστα καθώς η Jane Eyre θα χάσει έπειτα από μια πολύ άσχημη ασθένεια την αγαπημένη της φίλη τη Χέλεν. Στη συνέχεια παρατηρούμε την Jane Eyre αφού έχει αυξήσει τις σχολικές επιδόσεις να αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει την έμπνοια των καθηγητών της και τότε η νεαρή κοπέλα αποφασίζει να πάρει τη ζωή στα χέρια της και να ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα. Αναζητά εργασία λοιπόν σε μια κοντινή πολιτεία και τη βρίσκει στο σπίτι του κύριου Ρότσεστερ. Ο κύριος Ρότσεστερ μένει σε ένα σπίτι με την οικιακή βοηθό του και ένα νεαρό κοριτσάκι το οποίο αν θυμάμαι καλά είχε υιοθετήσει. Έτσι λοιπόν η Jane Eyre ζητά να εργαστεί σε αυτό το σπίτι ως δασκάλα του νεαρού κοριτσιού προκειμένου να το μάθει γαλλικά και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που χρειάζεται να ξέρει το κοριτσάκι. Και τότε είναι που θα αρχίσει σιγά σιγά η Jane Eyre να τρέφει τα πρώτα ερωτικά συναισθήματα για τον κύριο Ρότσεστερ. Καταλαβαίνει όμως ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος την έχει κάπως μπερδέψει, θα έλεγε κανείς, μιας που από τη μία φαίνεται να είναι ένας αυστηρός άνθρωπος, ένας αυστηρός άντρας της εποχής, από την άλλη όμως αρχίζει και προσεγγίζει την κοπέλα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με αποτέλεσμα η πρωταγωνίστρια να μην έχει βγάλει ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα, ένα καθοριστικό συμπέρασμα για το αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος τρέφει συναισθήματα ερωτικά για την ίδια ή αν πρόκειται καθαρά για φιλικά συναισθήματα. Στην πορεία όμως αυτό γίνεται όλο και πιο μπερδεμένο καθώς ο κύριος Ρότσεστερ επισκέπτεται μια γειτονική πολιτεία προκειμένου να γνωρίσει τη μέλουσα γυναίκα του. Η εύπορη οικογένεια που φιλοξενεί τον κύριο Ρότσεστερ έχει μια κόρη την οποία θέλουν να την παντρέψουν με τον κύριο Ρότσεστερ προκειμένου να ενωθούν δύο εύπορες οικογένειες και να δημιουργηθεί ένα μεγάλο όνομα στην πολιτεία. Ο κύριος Ρότσεστερ φέρνει την κοπέλα στο σπίτι του
με αποτέλεσμα να σπάει, να ραγίζει η καρδιά της Jane Eyre και εκεί πέρα να έχουμε την πρώτη ερωτική της απογοήτευση. Εκείνη τη στιγμή όμως μαθαίνει η Jane Eyre ότι η θεία της βρίσκεται στα τελευταία της και αποφασίζει να πάει να την επισκεφτεί, η οποία θεία της έχει μετανιώσει για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στην Jane Eyre, τη ζητά συγγνώμη και έχουμε μια πολύ πολύ δυνατή και συγκινητική στιγμή. Όταν η Jane Eyre επιστρέφει στο σπίτι του κύριου Ρότσεστερ, εκεί καταλαβαίνει ότι ο κύριος Ρότσεστερ έχει αλλάξει συναισθήματα απέναντί της και λίγο πριν παντρευτεί κάνει πρόταση στη Jane Eyre να παντρευτούν. Και εκείνη τη στιγμή, και αφού έχει ραβωνιαστεί το ζευγάρι, η Jane Eyre αρχίζει και έχει κάποιες υποψίες για κάποια πολύ μυστηριώδη πράγματα που συμβαίνουν στο σπίτι και αυτά δεν είναι άλλα από την γυναίκα που κρύβεται στη σοφίτα αυτού του σπιτιού. Ξαφνικά, ένα βράδυ και λίγο πριν παντρευτεί η Jane Eyre με τον κύριο Ρότσεστερ, βλέπει μια περίεργη μυστηριώδη γυναικεία μορφή και αρκετά τρομακτική θα έλεγε κανείς, να υπάρχει πάνω από το κρεβάτι της την ώρα που η Jane Eyre κοιμάται. Ξυπνάει λοιπόν τρομαγμένη και βλέπει μια γυναίκα να σκίζει τον ηφικό της πέπλο και εκεί πέρα έχουμε μια πολύ δυνατή σκηνή, μια σκηνή η οποία καθυλώνει τον αναγνώστη. Στη συνέχεια παρατηρούμε τον κύριο Ρότσεστερ να προσπαθεί να πείσει τη Jane Eyre ότι πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο υπάρχει στη φαντασία της, ήταν καθαρά λόγω του άγχους για το γάμο που εμπρόκειτο να συμβεί κτλ. Και βλέπουμε την νεαρή κοπέλα να έχει μεν κάποιες καχύποπτες σκέψεις, ωστόσο να πείθεται εξαιτίας του έρωτα και εξαιτίας των έντονων συναισθημάτων που τρέφει για το αγαπητικό της πρόσωπο. Την ημέρα του γάμου ένας άντρας εμφανίζεται στην εκκλησία και ισχυρίζεται ότι η αδερφή του είναι παντρεμένη με τον κύριο Ρότσεστερ και εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Ρότσεστερ είναι ήδη παντρεμένος, με αποτέλεσμα η Jane Eyre να αποκαρδιώνεται, να ραγίζει η καρδιά της. Καταλαβαίνει ότι η γυναίκα η οποία την τρόμαξε εκείνο το βράδυ είναι και η γυναίκα που είχε παντρευτεί τον κύριο Ρότσεστερ και την έκρυβαν στην σοφίτα του σπιτιού, την είχαν κλειδωμένη εκεί πέρα, μιας που πρόκειται για μια γυναίκα η οποία δεν έχει σώστα φρένας, μια γυναίκα η οποία είναι ανισόρροπη, τρελή, όπως ισχυρίζεται και η ίδια η συγγραφέας, και μια γυναίκα η οποία θα αποτελούσε απειλή για το μέλλον, για τη ζωή, για την καθημερινότητα και τις συναναστροφές του κυρίου Ρότσεστερ. Η Jane Eyre παίρνει τη μεγάλη απόφαση να φύγει από το σπίτι και εκεί βλέπουμε μια γυναίκα δυναμική πλέον, ένα κορίτσι το οποίο έχει εξελιχθεί σε μια πολύ αποφασιστική προσωπικότητα, σε ένα κορίτσι το οποίο έχει πάρει τη ζωή στα χέρια της, έχει αποφασίσει ότι αυτό που συμβαίνει στη ζωή της αυτή τη στιγμή δεν είναι το σωστό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους. Παίρνει λοιπόν τη ζωή στα χέρια της και φεύγει σε μια κοντινή πολιτεία, χάνει τα προσωπικά της αντικείμενα, χάνει τα ρούχα της, χάνει όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που έχει μαζί της και βρίσκεται ξένη μεταξύ αγνώστων, άπορη σε μια πολιτεία χωρίς να έχει τη δυνατότητα να εργαστεί, όλοι την περιφρονούν, νομίζοντας ότι πρόκειται για άλλη μια ζητιάνα του δρόμου. Όμως βρίσκει ελπίδα σε ένα σπιτικό το οποίο αποφασίζει να την περιμαζέψει και εκεί πέρα βρίσκει την ελπίδα στην οικογένεια Rivers. Η οικογένεια Rivers αποτελείται από δύο νεαρά κορίτσια, από την οικιακή βοηθό και ένα νεαρό άντρα, που αν θυμάμαι καλά ήταν ο Σεντ Τζον και ήταν γιατρός αν θυμάμαι καλά. Εκεί πέρα λοιπόν βλέπουμε την Jane Eyre να δένεται πάρα πολύ συναισθηματικά με τα δύο κορίτσια και ούσα ορφανή από πολύ πολύ μικρή ηλικία βλέπει αυτά τα κορίτσια σαν αδερφές της. Στην πορεία συνειδητοποιεί ότι ο πατέρας αυτών των κοριτσιών έχει φύγει από τη ζωή και μαθαίνει ότι ο άντρας αυτός είναι ο θείος της. Και εκεί πέρα καταλαβαίνει η Jane Eyre ότι τα δύο κορίτσια πρόκειται πράγματι για συγγενικά της πρόσωπα, καθώς όπως της είχε πει και η θεία της στο παρελθόν, λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, υπήρχε ένας θείος ο οποίος είχε αφήσει ένα γράμμα στο σπίτι της οικογένειας Rind, στο σπίτι της θείας της Jane Eyre, και ισχυριζόταν ότι ήθελε να υιοθετήσει την Jane Eyre και να την πάρει στο σπιτικό της. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει φύγει από τη ζωή, έχει τα δύο κορίτσια που φιλοξενούν την Jane Eyre στο σπίτι τους και αφήνει όλη την κληρονομιά του στη Jane Eyre, στην ορφανή πρωταγωνίστριά μας. Η Jane Eyre, θέλοντας να δείξει την ευγνωμοσύνη της στην οικογένεια Rivers, θέλει να μοιραστεί αυτή την περιουσία με την οικογένεια αυτή και στη συνέχεια ο νεαρός άντρας, ο Σεντ Τζον Rivers, κάνει την πρόταση στην Jane Eyre να τον ακολουθήσει στην Ινδία, να τον παντρευτεί, να συνεχίσει το υπόλοιπο της ζωής της στο πλάι του και να τον ακολουθήσει στο υπόλοιπο της ζωής του ως μέλουσα γυναίκα του. Πάνω που η Jane Eyre βρίσκεται στα πρόθυρα του να παντρευτεί το Σεντ Τζον Rivers, έχοντας όμως και δεύτερες σκέψεις, καθώς είναι ακόμη ερωτευμένη με τον κύριο Ρότσεστερ, εκεί πέρα βλέπουμε την αποφασιστικότητα της πρωταγωνίστριας, μια πολύ δυναμική παρουσία, μια πολύ δυναμική πρωταγωνίστρια, και ξαφνικά βλέπουμε supernatural στοιχεία στην υπόθεση, καθώς η Jane Eyre ακούει ξαφνικά
τη φωνή του κύριου Ρότσεστερ να την καλεί από πολύ πολύ μακριά. Εκεί λοιπόν παίρνει την απόφαση Jane Eyre να επισκεφθεί το σπίτι του κύριου Ρότσεστερ και εκεί πέρα συνειδητοποιεί ότι το σπίτι έχει καεί ολοσχερός. Η μυστηριώδης γυναίκα που ήταν κλεισμένη στη σοφίτα του σπιτιού έχει κάψει όλο το σπίτι. Συγκεκριμένα έχει κάψει το κρεβάτι στο οποίο κοιμόταν η Jane Eyre και στη συνέχεια έπεσε στα πυρά, αυτοκτόνησε χωρίς να έχει την ελπίδα να τα ξαναφτιάξει με τον κύριο Ρότσεστερ. Εκεί πέρα η Jane Eyre μάλιστα μαθαίνει ότι η νεαρή γυναίκα έχει αυτοκτονήσει και ο κύριος Ρότσεστερ έχει τυφλωθεί και έχει χάσει το ένα από τα δύο του χέρια. Όπως καταλαβαίνετε, η ιστορία κλείνει με την Jane Eyre να παντρεύεται τον κύριο Ρότσεστερ και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αυτή ήταν εν ολίγης η ιστορία αυτού του βιβλίου. Ελπίζω πραγματικά να τα είπα όλα κατά γράμμα και έτσι ακριβώς όπως συνέβησαν, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα πολύ πολύ μακροσκελές βιβλίο, για ένα βιβλίο με πολλές αφηγήσεις, πολλές περιγραφές, μια πολύ μακροσκελή ιστορία με πολλά γεγονότα, πολλές ανατροπές, πάρα πολλά πράγματα και μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο προσωπικά δεν θα μπορούσα να το κατατάξω σε ένα μόνο θέμα. Θεωρώ ότι είναι το ίδιο κλασικό, κοινωνικό, ανατρεπτικό, έχει αρκετή δόση μυστηρίου σε κάποια σημεία, είναι αρκετά σκοτεινό σε πολλά σημεία, έχει supernatural, δηλαδή υπερφυσικά στοιχεία σε αρκετά σημεία, όπως είναι στο σημείο που βλέπει ένα φάντασμα μπροστά της και ισχυρίζεται ότι είναι ο θείος της, στο σημείο που ακούει τη φωνή του κύριου Ρότσεστερ, ο οποίος την καλεί από πολύ μακριά προκειμένου να τον σώσει. Έχουμε αρκετά σκοτεινά στοιχεία, έχουμε αρκετά supernatural στοιχεία. Μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο θεωρώ ότι για την εποχή του ήταν πολύ μπροστά. Δηλαδή διακρίνω μία τάση της συγγραφέως να θέλει να δείξει ότι σε μία τόσο αμφιλεγόμενη και δύσκολη εποχή όπως αυτή της βικτοριανής εποχής, οι γυναίκες ήταν ακόμη υπόδουλες του άντρα και μέσα από αυτή την ιστορία φέρνει στο φως η συγγραφέας μία πρωταγωνίστρια η οποία θεωρώ ότι θα αποτελούσε πρότυπο για όλες τις υπόλοιπες γυναίκες της κοινωνίας. Η Jane Eyre φαίνεται ήδη από την παιδική της ηλικία για ένα λαμπρό παιδί. Φαίνεται για ένα παιδί το οποίο έχει συναίσθηση, έχει διακρίνει το σωστό και το λάθος, ξέρει ποιο είναι το δίκαιο, ξέρει ότι πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της από πολύ νωρίς καθώς βρίσκεται μέσα σε μια κακοποιητική οικογένεια, ωστόσο είναι αδύναμη στο να υποστηρίξει τον εαυτό της καθώς βρίσκεται μέσα σε πολύ άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Στην πορεία όμως βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος οριμάζει όλο και περισσότερο, βρίσκει τη δύναμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αποτελέσει μια πολύ δυναμική παρουσία. Βλέπουμε λοιπόν ήδη από τη συναναστροφή της με τον κύριο Ρότσεστερ να υποστηρίζει ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος να αρχίσει να την αντιμετωπίζει εισάξια με τον ίδιο. Ζητάει λοιπόν να την αντιμετωπίσει εισάξια, ζητάει να έχει τα ίδια δικαιώματα με αυτόν, ζητάει να έχει τον απαραίτητο σεβασμό που χρειάζεται να υπάρχει στο πρόσωπό της και βλέπουμε μία γυναίκα η οποία για εκείνη την εποχή ήταν πολύ μπροστά. Η ιστορία θεωρώ ότι κλιμακώνεται στο σημείο που η Jane Eyre λαμβάνει τη δεύτερη πρόταση γάμου, η οποία είναι από τον Saint John Rivers, ο οποίος την καλεί να τον παντρευτεί και να τον ακολουθήσει στην Ινδία. Εκεί βλέπουμε την πρωταγωνίστρια να έχει δεύτερη σκέψη, να αρχίσει να σκέφτεται αν αυτός ο γάμος είναι ο κατάλληλος για αυτήν και για το μέλλον της, ωστόσο νιώθει ακόμη ότι πρέπει να κυνηγήσει τον έρωτα της ζωής της. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι ένα μάλλον από τα κύρια στοιχεία της ιστορίας είναι η ανάγκη της πρωταγωνίστριας να παλέψει μέχρι το τέλος προκειμένου να διεκδικήσει την αγάπη και τον έρωτα της ζωής της. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του βιβλίου και ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία του βιβλίου, θα έλεγε κανείς. Και εκεί θεωρώ ότι κλιμακώνεται η όλη ιστορία. Θεωρώ πολύ σημαντικό επίσης να αναφέρω το γεγονός ότι η συγγραφέας επιλέγει να δημιουργήσει πολλούς ανταγωνιστές της πρωταγωνίστριας, προκειμένου έτσι να κλιμακώσει το δικό της δυναμικό χαρακτήρα. Παρατηρούμε λοιπόν τη συγγραφέα να δημιουργεί ανθρώπους οι οποίοι αντιτάσσονται, επιτίθονται στην ίδια την πρωταγωνίστρια και τις ιδέες της και εκεί πέρα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να περιορίσουν την ελευθερία της, την αυτονομία της, την αξιοπρέπειά της, την ειλικρίνειά της, την ανάγκη της να υποστηρίξει τα θέλω, τα πιστεύω και τις ιδέες της. Έχουμε τη θεία της, η οποία από πολύ νωρίς την κακοποιεί. Έχουμε τον κύριο Ρότσεστερ, ο οποίος κατά τη γνώμη μου τη χειραγωγούσε με έναν πολύ επικίνδυνο και ύπουλο τρόπο. Έχουμε τον Saint John Rivers, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την αδυναμία της πρωταγωνίστριας θέλει να την οθήσει στα δικά του μονοπάτια απλά και μόνο για να φτιάξει τη δική του ζωή, το δικό του μέλλον, αγνοώντας
τις ανάγκες της ίδιας της πρωταγωνίστριας και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι από πολύ νωρίς φαίνονται να θέλουν να εκμεταλλευτούν μια πολύ δυνατή προσωπικότητα, να την υποβιβάσουν, να την υποτιμήσουν και να περιορίσουν τις αξίες και τα ιδανικά της. Κύρια θέματα που θίγει αυτό το βιβλίο είναι η αγάπη, είναι η αυτονομία, είναι η θρησκεία, μιας που συναντάμε πάρα πολλά θρησκευτικά στοιχεία στο συγκεκριμένο βιβλίο και μια προσωπικότητα η οποία υποστηρίζει με πολύ μεγάλο σθένος την πίστη της στην θρησκεία, μιλάμε δηλαδή για ένα πολύ θρησκευόμενο πρόσωπο, μιλάμε ακόμη για τις κοινωνικές τάξεις και τις διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία θεωρώ ότι κάθε αναγνώστης αξίζει να γνωρίζει και να αναγνωρίζει μέσα από την ίδια την ιστορία. Έχοντας αναφέρει λοιπόν όλα αυτά, πολλοί από εσάς θα νομίζετε ότι αυτό το βιβλίο ήταν ένα βιβλίο το οποίο λάτρεψα, ένα βιβλίο το οποίο θα άξιζε να βάλω 5 στα 5 στεράκια, όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Το συγκεκριμένο βιβλίο θα το κατέτασα στα βιβλία που και μου άρεσαν και δεν μου άρεσαν και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως το λόγο που το λέω αυτό. Αναγνωρίζω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο έχει πολλά μηνύματα να περάσει, έχει πολλά πράγματα να πει στους αναγνώστες, έχει πολύ δυνατούς χαρακτήρες, καλούς και κακούς, έχει μια πολύ δυνατή προσωπικότητα η πρωταγωνίστρια αυτού του βιβλίου και γενικότερα έχει πολλά θετικά να σου περάσει. Ωστόσο, είναι ένα από εκείνα τα κλασικά που πέρα από το γεγονός ότι είναι τούβλο, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, έχει πάρα πολλές σελίδες, έχει πάρα πολλές περιγραφές και πάρα πολλές αφηγήσεις, οι οποίες και να μην υπήρχαν δεν θα άλλαζε κάτι στην υπόθεση και την εξέλιξη της ιστορίας. Θα μου πείτε, είναι κάτι που συνηθίζεται στα κλασικά βιβλία, δηλαδή το να συναντάς και κάποιες άσκοπες σκηνές, οι οποίες κάπως θα συμπληρώσουν την υπόθεση του βιβλίου. Ωστόσο, είμαι μία αναγνώστρια η οποία θα ήθελα αυτό που διαβάζω, προκειμένου να του βάλω 5 στα 5 αστεράκια, να έχει το πλήρες πακέτο για μένα. Και τι εννοώ με αυτό. Καταλαβαίνω ότι από την αρχή του βιβλίου και από την αρχή της ιστορίας, η συγγραφέας έχει εντάξει πολύ όμορφες περιγραφές, πολύ ιδιαίτερες αφηγήσεις, χρησιμοποιεί μια πολύ όμορφη γλώσσα και αυτό της το αναγνωρίζω. Πρόκειται για ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο. Ωστόσο, αυτό, όσο σαγηνευτικό και εντυπωσιακό και αν μπορεί να είναι στην αρχή, έχοντας δημιουργήσει αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, από ένα σημείο και μετά αρχίζει κάπως η όλη περιγραφή και η όλη αφήγηση της ιστορίας να σε κουράζει. Και τι εννοώ με αυτό. Συναντάμε σκηνές οι οποίες κρατούν και 10 σελίδες όλο το βιβλίο, σκηνές οι οποίες θα μπορούσαν να παραλυφθούν, που δεν προσφέρουν κάτι το ιδιαίτερο στην υπόθεση του βιβλίου, και θα θέσω και ένα παράδειγμα. Στο σημείο που συναντάμε τον κύριο Ρότσεστερ να έχει φέρει στο σπίτι τη μέλουσα σύζυγό του, η οποία προέρχεται από μια πολύ πλούσια και ευπόρη οικογένεια, βλέπουμε ότι μέσα σε 10 σελίδες η συγγραφέα επιλέγει να μας αφηγηθεί όλη την υπόθεση της μελλοντικής παντριάς του κύριου Ρότσεστερ με την κοπέλα, άσκοπες σκηνές και άσκοπες περιγραφές και αφηγήσεις, οι οποίες και να μην υπήρχαν, δεν θα άλλαζε κάτι. Θα μου πεις πώς θα δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα έτσι ώστε να αρχίσουν να αναπτύσσονται αισθήματα ζήλιας στην πρωταγωνίστρια. Το δίνω, σας το δίνω αυτό το χαρακτηριστικό, ωστόσο θεωρώ ότι θα μπορούσε να μην αποτελεί 10 σελίδες, αλλά λιγότερες. Άλλο ένα στοιχείο που δεν μου άρεσε αυτό το βιβλίο ήταν ο κύριος Ρότσεστερ. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ο ιδανικός σύντροφος για την Jane Eyre. Φαίνεται ήδη από πολύ νωρίς ότι πρόκειται για μια πολύ αυστηρή παρουσία, η οποία χειραγωγούσε με ένα πολύ εύκολο, ιδιαίτερο και πολύ ύπουλο, θα έλεγα, τρόπο την πρωταγωνίστρια και κάθε άλλο παρά ιδανικό σύντροφος για αυτήν ήταν. Και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγγραφέα έχει αποτύχει ως προς αυτό. Εμένα δεν με έκανε να αγαπήσω αυτή τη σχέση, δεν με έκανε να δω το τέλος του βιβλίου, το οποίο σε άλλους θα φαντάζει ένα ευτυχισμένο και ρομαντικό τέλος. Σε μένα μου άφησε έτσι μια πικρία, μια απογοήτευση. Θεωρώ ότι η ιδανική λύση για την πρωταγωνίστρια, εφόσον αναζητούσε την αγάπη, εφόσον έψαχνε τον ιδανικό έρωτα και την ιδανική σχέση, θα ήταν να αφήσει τους πάντες πίσω της, και τον κύριο Τζον Ρίβερς, αλλά και τον κύριο Ρότσεστερ, και να ξεκινήσει μια νέα αρχή, να ξεκινήσει μια νέα ζωή, να βρει έναν άλλον ιδανικό σύντροφο για αυτήν. Και άλλο ένα στοιχείο επίσης που με απογοήτευσε ήταν το τέλος και όχι τόσο το γεγονός ότι επέλεξε να παντρέψει την πρωταγωνίστρια με τον κύριο Ρότσεστερ, αλλά κυρίως το γεγονός ότι αποφάσισε να αφιερώσει τις τελευταίες παραγράφους του βιβλίου στον Τζον Ρίβερς, το οποίο ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο συνέβη, καθώς έχεις φτάσει σε ένα σημείο που προσπαθείς να με πείσεις ότι όλα καλά, όλα ωραία, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, ο κύριος Ρότσεστερ και η κυρία Τζέιν Έιρ έχουν παντρευτεί και ήταν αυτό που ήθελες. Για ποιο λόγο αφιερώνεις τις τελευταίες παραγράφους σε μια σκηνή που η Τζέιν Έιρ αναρωτιέται τι μπορεί να κάνει ο Τζον Ρίβερς,
πού μπορεί να βρίσκεται στη ζωή του και γενικότερα αφιερώνει στις δύο τελευταίες παραγράφους σε ένα χαρακτήρα που ήθελε να παντρευτεί τη Jane Eyre, που την πίεζε κι αυτός με τον τρόπο του, που ήταν, θα έλεγε κανείς, κακοποιητικός απέναντί της, μιας που φαίνεται να την πιέζει για καταστάσεις που η ίδια δεν επιθυμεί και γενικότερα να εμφανίζει έναν επιθετικό χαρακτήρα απέναντί της και δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο η συγγραφέας επέλεξε να αφιερώσει τις δύο τελευταίες παραγράφους σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν με πολύ ενδιέφερε κιόλας. Προτιμώ λοιπόν να είχε τελειώσει την ιστορία στο γάμο του ζευγαριού, στο γεγονός ότι ο κύριος Ρότσεστερ είχε ήδη ξεκινήσει να βρίσκει το φως του και σε αυτό το ευίωνο μέλλον που περίμενε αυτό το ζευγάρι. Εγώ βαθμολόγησα αυτό το βιβλίο με 3 στα 5 αστεράκια, ενώ πολλοί ήταν οι αναγνώστες ανά τον κόσμο που λάτρεψαν αυτό το βιβλίο, που το θεώρησαν ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχουν διαβάσει κτλ. Εγώ βαθμολόγησα αυτό το βιβλίο με 3 στα 5 αστεράκια, ενώ πολλοί ήταν οι αναγνώστες ανά τον κόσμο που βαθμολόγησαν αυτό το βιβλίο με 5 στα 5 αστεράκια. Πολλοί ήταν αυτοί που το αγάπησαν, το λάτρεψαν, δέθηκαν με τους πρωταγωνιστές και τους ήρωες αυτού του βιβλίου. Και θα έλεγα ότι ως ένα σημείο και εγώ το λάτρεψα αυτό το βιβλίο. Ωστόσο, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο 4 περίπου μήνες, θεώρησα ότι η κατάλληλη και η πιο αντιπροσωπευτική βαθμολογία από μεριάς μου για αυτό το βιβλίο θα ήταν το 3 στα 5. Ήταν ένα βιβλίο που και μου άρεσε και δεν μου άρεσε, ωστόσο θα ήθελα πάρα πολύ στο μέλλον να ξαναδιαβάσω αυτό το βιβλίο και πιθανόν να το δω μέσα από μία άλλη ματιά. Και θεωρώ ότι πιθανό να ήταν και αρκετά δίκαιο να βλέπουμε τα βιβλία, τα κλασικά βιβλία, ανάλογα με τη χρονολογία που γράφτηκαν. Δηλαδή, σκεφτόμενοι ότι αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί το 1847, καταλαβαίνετε πόσο πίσω πάμε, θα έπρεπε μάλλον να δω αυτό το βιβλίο ανάλογα με τη χρονολογία που γράφτηκε, δηλαδή δεδομένου ότι αυτή η ιστορία τοποθετείται σε τόσο μακρινό παρελθόν, με τα τότε δεδομένα της εποχής, με τις τότε αξίες, τις τότε ιδέες της κοινωνίας, θα έπρεπε με τον ίδιο, με αυτό το σκεπτικό, να αξιολογήσω το συγκεκριμένο βιβλίο. Δεν συνέβη αυτή τη φορά, ευελπιστώ να γίνει την επόμενη φορά με ένα επόμενο κλασικό βιβλίο, και θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο της Λέσχης Ανάγνωσής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, θα χαρώ πάρα πολύ να δω ότι κάνατε like σε αυτό το βίντεο, έτσι ώστε να καταλάβω ότι σας άρεσε. Και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε μία εγγραφή για να παρακολουθήσετε και όλα τα υπόλοιπα βιβλία που έχω διαβάσει και έχω αξιολογήσει στο κανάλι και τις σελίδες μου. Αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, εκεί πολύ συχνά μιλάμε για πολύ όμορφα, ενδιαφέροντα και πολύ ωραία βιβλία και φυσικά μπορείτε να γίνετε και μέλος της Λέσχης μας, κάθε μήνα διαβάζουμε από ένα βιβλίο και το αξιολογούμε, το συζητάμε, σχολιάζουμε όλα τα θέματα που θίγει μέσα από ένα Instagram live στο προφίλ μου στο τέλος του μήνα. Επόμενο βιβλίο που θα διαβάσουμε και θα αξιολογήσουμε στις 6 Μαρτίου μέσα από ένα Instagram live στο προφίλ μου είναι το Ολλανδέζικο σπίτι. Έχω ήδη μιλήσει για αυτό το βιβλίο μέσα από το Instagram, θα αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες εσείς στις σελίδες μου και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να διαβάζετε όμορφα βιβλία. Γεια σας!